Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρακαλώ. Ο κ. Χατζηγυρίου, ο καθηγητής. Απλώς, Βασίλη, απλώς δεν έχει πολύ σχέση με αυτό, αλλά επειδή το είπες, σε έναν ασθενή για το μανιτάρι, σε έναν ασθενή και το είναι για το λέιζερ, που δεν χρειαζόμαστε βιοψία, έρχεται, κάνεις μία ανοιχτή προστατεκτομή, εγώ λέω, έρχεται η βιοψία αρνητική. Η πληροφόρηση που θα κάνεις στον ασθενή, ποια είναι, ότι δεν έχεις καρκίνο του προστάτη? Σαφώς όχι. Όχι. Πόσο είναι στη μεταβατική ζώνη ο καρκίνος? Γύρω στο 25%. Λοιπόν, άρα θα του πεις ότι έχεις κατά 75% μπορεί να έχεις, κατά 25% δεν έχεις. Είναι μια πληροφορία που δεν πρέπει να τη δίνουμε, γιατί σταματούν να κάνουν το PSA. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα αυτά. Άρα δεχόμαστε μόνο το θετικό και όχι το αρνητικό. Ναι. Ο κύριος Θανασόπουλος. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για το μανιτάρι και το green light. Τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί ακούστηκε ότι είναι καλύτερο το green light από το μανιτάρι. Έχουμε αρκετά στοιχεία για να πούμε κάτι τέτοιο ή απλώς είναι... Κοιτάξτε, βλέποντας δεν υπάρχουν πολλές συγκριτικές. Και υπάρχουν κάποιες σε κινέζικα περιοδικά, ό,τι θέλει να πει αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Απλώς φαίνεται ότι το μανιτάρι, τα αποτελέσματά τους όσο έχουν ήδη 5 χρόνια, δεν διαρκούν τόσο όσο το green light. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Τότε να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Τζόρτζη. Για να βγει ένα συμπέρασμα. Εσείς, παρουσιάζοντας όλα αυτά τα εργαλεία, παροτρύνετε τους καινούργιους ουρολόγους, όταν θα ασχοληθούν επομένως με ενδοσκοπική ουρολογία, να μάθουν καλά όλα τα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος εκμάθησης ή πριν από την εκμάθηση των ενδοσκοπικών επεμβάσεων, θεωρείτε ότι πρέπει να προηγηθεί τίποτε άλλο? Διότι είναι γνωστό ότι όλες αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να εμφανίσουν κάποιες επιπλοκές. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπλοκές? Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια προϋπόθεση στην ολοκλήρωση του ουρολόγου. Αν κατάλαβα καλά, η ίδια συζήτηση γίνεται και του λαπαροσκόπου σήμερα. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να ξέρει ανοιχτή χειρουργική και μετά να περάσει τη λαπαροσκοπική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια επιπλοκή, κάτι αντίστοιχο. Δεν ρωτάτε? Ναι. Προφανώς και ναι. Έτσι, ή να έχει τουλάχιστον, αν δεν μπορεί, γιατί τουλάχιστον αυτό που συζητείτε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι ότι οι καινούργιοι συνάδελφοι, οι καινούργιοι ουρολόγοι δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία σε ανοιχτές επεμβάσεις. Άρα τουλάχιστον να έχει κάποιο πιο έμπειρο σε αυτά για να τον βοηθήσει στις επιλογές του. Ο πιο έμπειρος ενδεχομένως να μπορεί να υπάρχει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι οι οποίοι δεν εργάζονται όλοι στα νοσοκομεία. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές. Επομένως, κάθε ουρολόγος θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένος. Δηλαδή δεν μπορούμε να χωρίσουμε την ουρολογία σε λαπαροσκόπο, όπως είναι ο κύριος Μπέκος, αλλά δεν είναι μόνο λαπαροσκόπος ο κύριος Μπέκος. Ο κύριος Μπέκος ξέρει ανοιχτή χειρουργική καλύτερα και έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Όχι, δεν θα το πω και από μένα, εγώ έχω μεγαλύτερη. Λοιπόν, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία σε ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα λοιπόν ο κύριος Μπέκος μπορεί να ασχοληθεί με ενδοουρολογία, με λαπαροσκοπή και να αντιμετωπίσει μόνος του στην ιδιωτική κλινική μία επιπλοκή που θα τεθεί. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι την κλασική ουρολογία θα πρέπει να τη μαθαίνουν όλοι οι ουρολόγοι, ανεξάρτητα με το αντικείμενο που θα ακολουθήσουν στην πορεία, είτε λαπαροσκόπη, είτε ενδοσκόπη, είτε οτιδήποτε άλλο θα ακολουθήσουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη και ο κ. Σκολαρίκος έχει διαφορετική άποψη. Όχι, όχι, δεν ήθελα. Δεν έχω διαφορετική άποψη. Όχι, δεν ήθελα να κάνω σχόλιο σε αυτό. Βασιλή, ο κύριος Τουλουπίδης με ρώτησε μόλις γιατί δεν έχω διαφορετική άποψη. Λαπαροσκοπικά τις διορθώνουμε, όπως θα δείξουμε και το απόγευμα, αλλά ομολογώ ότι πρέπει να τις διορθώσουμε. Το αν θα τις διορθώσουμε λαπαροσκοπικά επειδή είμαστε ικανοί, σαφέστατα προηγείται. Αλλά αν δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε λαπαροσκοπικά και πρέπει να τις διορθώσουμε ανοιχτά, πρέπει να ξέρουμε. Δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό όμως, ήθελα να πω πάνω στα εργαλεία. Ναι, αλλά να κάνω τη διευκρίνηση στον κύριο Τουλουπίδη. Συμφωνώ απόλυτα ότι ένας καλός λαπαροσκόπος θα διορθώσει την επιπλοκή του λαπαροσκοπικά. Μία όμως η οποία θα εμφανιστεί και δεν θα διορθώνεται λαπαροσκοπικά, θα πρέπει άμεσα να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει. Γιατί για τη μία μιλάμε. Πιθανόν και παραπάνω. Η μία ζωή αξίζει
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Πιθανόν και παραπάνω από μία. Βασίλη, εγώ ήθελα να κάνω μια τελείως διαφορετική ερώτηση πάνω στα εργαλεία. Αν έχουμε το οικονομικό budget, συμφωνώ μαζί σου, τα αγοράζουμε όλα, τα έχουμε όλα και τα μαθαίνουμε όλα. Αν δεν έχουμε όμως, είμαστε νέοι ουρολόγοι και πρέπει να μάθουμε τον προστάτη με ένα. Ποιο νομίζεις ότι θα δούλευε καλύτερα, δηλαδή ποιο θα προτείναμε για ένα. Βέβαια η ερώτηση είναι πολύ θεωρητική. Απλώς έτσι για να δούμε λίγο τα εργαλεία και τη βιβλιογραφία. Πρέπει να αγοράσεις μια σειρά. Ένας ουρολόγος που βγαίνει στην πιάτσα. Τι θα αγόραζες, Βασίλη, έτσι όπως θα με λέτε. Και δεν μπορείς να τα αγοράσεις όλα, γιατί. Ας αρχίσω από το εξής. Θα αγόραζα ένα rigid κυστεοσκόπιο, γιατί θα μπορώ να βάλω και πικτέλ και να κάνω άλλες διαβιοψίες κτλ. Εντάξει. Δεν έχει τόσο. Δηλαδή έχει καλύτερο κόστος, μικρότερο κόστος συντήρησης. Γιατί όλα εξαρτώνται από το κόστος. Τώρα, τι γίνεται. Ο ασθενής. Ο πόνος έτσι, του ασθενούς σε μια rigid με μια flexible δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό. Εντάξει. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό για μας. Και πόσο τελικά ευνοεί ίσως το ιδιωτικό μας ιατρείο, αν μιλάμε γι' αυτό. Διότι μια κυστεοσκόπηση που δεν πονάει θα είναι έτσι, έτσι κράχτης, θα το πω απλά, πελατών προς ένα που πονάει. Τώρα, αν θέλουμε να. Ναι. Πόσο χρόνο ζωής έχει ένα εύκαμπτο κυστεοσκόπιο. Ουρητηροσκόπιο. Το ουρητηροσκόπιο δεν έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Και εξαρτάται και πώς θα το χειριστείς. Έξι μήνες. Και πώς θα το χειριστείς. Τι εργαλεία θα περάσεις μέσα και τα λοιπά. Τονίσουμε έτσι για. Σωστό είναι με τα περιστατικά καλύτερα να το ζητήσουμε, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει και δύο χρόνια άμα δεν το χρησιμοποιείς. Άμα δεν το χρησιμοποιείς. Βασίλη, για μια διουρηθρική, πώς θα τελειώσει. Διουρηθρική. Βλέποντας τα νέα πράγματα, θα έλεγα ότι η διπολική αξίζει κάποιος να την αγοράσει σήμερα. Η εικόνα μιας. Οπα. Η εικόνα ενός εύκαμπτου κυστεοσκοπίου με ένα άκαμπτο κυστεοσκόπιο είναι η ίδια. Όπως είδατε, με την πρόοδο της τεχνολογίας, η εύκαμπτη κυστεοσκόπηση έχει φοβερή εικόνα, η οποία μπορεί να καταγραφεί, να τη δώσει σαν εικόνα, σαν φωτογραφία, να την έχεις στο ιστορικό σου, να την έχεις οπουδήποτε. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Με βίντεο. Με βίντεο. Ναι, γι' αυτό είπαμε με την εξέλιξη τεχνολογίας. Και η παλιά μπορεί να προσαρμοστεί μια κάμερα, που έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ θα ήθελα με. Ο κύριος Καραγιάννης θέλει μια ερώτηση να κάνει. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι εάν δεν αγοράσουμε ένα εργαλείο για να κάνουμε διουρηθρική προστατεκτομή, είναι μόνο το κλασικό ρεζεκτοσκόπιο. Όλα τα άλλα είναι για μερική προστατεκτομή. Για να ανοίξουμε ένα κανάλι. Αν θέλουμε να κάνουμε διουρηθρική, είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε λίγο στον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζόρζη, να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Μωυσής.